αλλάξατε όλα. Δεν δικηθήκε τίποτα. Κουζίνα μου πάει. Δεν έμεινε τίποτα. Τα ντουλάπια μου. Αυτά τα έφεραν εθελοντές ψες. Δεν είχαμε τίποτα. Τίποτα. Οι κάτοικοι οικισμών στην Καρδίτσα είναι σε απόγνωση. 9 ημέρες μετά το πέρασμα της καταστροφικής πλημμύρας επιστρέφουν στα σπίτια τους. Η εικόνα που αντικρίζουν είναι αποκαρδιωτική. Εδώ ήταν μια λίμνη. Καβούρια βγήκαν, ψάρια βγήκαν. Είναι όλα βουτυγμένα στις λάσπες, έχουν καταστραφεί τα πάντα ολοσχερώσεις και στην κυριολεξία δεν έχουν που να μείνουν μέσα και τα σπίτια έχουν πάρα πολλές ζημιές. Το βιός τους καταστράφηκε. Στο καρποχώρι οι κάτοικοι ξεσπούν. Ντρέπουμε για λογαριασμό της, ντρέπουμε. Κοίταξε εδώ. Πάει το γιο μου η επιχείρηση, κοίταξε εδώ. Τι θα μαζέψει εδώ πέρα. Τι θα μαζέψει εδώ. Και 20 χιλιάρκα να με δώσουν. Γίνονται αυτά τώρα εδώ. Ένα μηχάνημα έχει 5.000, ορίστε. Πίσω, ο τροχός πίσω τα μηχανήματα, κοίταξε τι γίνεται. Είναι η τρίτη φορά που πνιγόμαστε. Τα ποτάμια είναι ακαθάριστα, δεν μπορούν να απορροφήσουν την ποσότητα νερού. Το ποτάμι πέρασε γύρω στα 60 σπίτια. Ο κύριος Μάκης περιγράφει τις απογνωσμένες προσπάθειες που έκανε για να σώσει υπάλληλό του, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στην επιχείρησή του. Το ότι ζούμε οφείλεται σε θαύμα. Μου λέει, Μάκη, θα με αφήσει να πνιγώ. Έκανα μια απέλπιδα προσπάθεια να μπω να το σώσω. Πίστεψα, στο τσάκ θα πνιγόμουν κι εγώ. Στο εικόνιο της Καρδίτσας δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί. Σε αυλές και δρόμους βγάζουν οι κάτοικοι εδώ στο εικόνιο τα ρούχα, τα έπιπλα, τις οικοσκευές. Όπως λένε, όλα πλέον δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, ενώ οι περιγραφές τους για τη στιγμή που μπήκε το νερό μέσα στο χωριό συγκλονίζουν. Εάν δεν ήταν το παιδάκι με το τραχτέρ, με τα γκάνα που πιάνει τα δέματα, θα πέθαιναν 10 άτομα τουλάχιστον. Τουλάχιστον 10 άτομα. Γιατί τους βάλαμε μέσα στη δαγκάνα και βγαίναμε έξω στη στάση που ήταν το λεωφορείο. Όλο το σπίτι έχει βγει έξω. Η στάθμη την ουρή έφτασε στα 1,70. Η ίδια εικόνα και στο χωριό Άγιος Θεόδωρος. Το συγκεκριμένο σπίτι όπου ζει μια πενταμελής οικογένεια με ένα μωρό 1,5 ετών, όπως βλέπετε, έχει γκρεμιστεί ένα στίχος ενώ έχει υποστεί πολλές ρογμές. Έχει κριθεί ακατάλληλο προς κατοίκηση, όπως και άλλα δεκάδες σπίτια στο χωριό Άγιος Θεόδωρος. Δεν ξέρω πού να πάω, τι να κάνω. Τίποτα. Τα έχουμε πετάξει όλα. Είμαστε με ρούχα που δεν είναι δικά μας. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει στις τοπικές αρχές για την καταστροφή που έχει υποστεί το 5ο Δημοτικό Σχολείο στον Αλμυρό Βόλου. Δείτε πώς έχει κοπεί στα δύο η άσφαλτος μπροστά από το σχολείο, καταστρέφοντας μέρος της αυλής. Η εικόνα στην αυλή του 5ου Δημοτικού Αλμυρού είναι τρομακτική. Έχει καταρρεύσει μέρος του οδοστρώματος, όπως και ο δρόμος που οδηγεί προς τον περιφερειακό. Ενώ την ίδια ώρα, συνεργεία του Δήμου οριοθετούν τα κάγκελα μακριά από τον γκρεμό, καθώς τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσουν τα μαθήματα.